Κύριε Πλεύρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι αλήθεια αυτό που είπε η κυρία, που είπε ο κύριος Πολάκης, ότι δεν δίνατε στην κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν της δίνατε το Παξλοβίντ και χρειάστηκε η δική του παρέμβαση μέσω social media για να κινητοποιηθείτε? Και αν ναι, γιατί το κάνατε? Είναι παντελώς ψευδές και συκοφαντικό. Η κυρία Θεία Αναγνωστοπούλου ουδέποτε ζήτησε κάποια προνομιακή αντιμετώπιση. Ακολούθησε πλήρως τη διαδικασία που οριζόταν και όσοι έλαβαν αντιϊκά φάρμακα και μας ακούνε γνωρίζουν ότι ήταν προδιατυπωμένοι, ο γιατρός συνταγογραφούσε, η συνταγή περνούσε από την έγκριση μιας επιτροπής που ήταν αντικειμενικά κριτήρια ποιος το λαμβάνει. Θεωρώ προσβλητικό για την κυρία Αναγνωστοπούλη το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης μπήκε σε θέματα ιατρικών δεδομένων της. Εγώ δεν θα έβγαινα ποτέ, γιατί δεν ήταν δουλειά ακόμα και του Υπουργού όταν ήμουν εν ενεργεία να γνωρίζει ποιος αιτείται φάρμακο και ποιος το παίρνει. Αλλά οφείλω να το πω, γιατί ποτέ η ίδια δεν ζήτησε κάποια προνομιακή αντιμετώπιση, ακολούθησε τη διαδικασία και δυστυχώς με αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης, εκτός από το ότι είναι ψευδές, καμία παρέμβαση δεν έκανε και ποτέ δεν θα πηγαίναμε να περιμένουμε τις αναρτήσεις ή τα τηλέφωνα του κύριου Πολάκη για να κάνουμε τη δουλειά. Είναι προσβλητικό και για εμένα, διότι με παρουσιάζει ως ένα άτομο που καθόμουν και κοιτούσα τις αιτήσεις και αν ήταν κάποιο ΣΥΡΙΖΑ δεν του έδινα Παξλόβιτ, ενώ αν ήταν Νέα Δημοκρατία θα του έδινα. Και μάλλον προσομοιάζει σε πρακτικές που ο ίδιος πιστεύει. Τι μας λέει δηλαδή? Ότι για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του ένα σύστημα θα πρέπει να εκβιάζεται ή να παρεμβαίνει υπουργός. Εάν ο ίδιος δηλαδή ήταν αναπληρωτής υπουργός υγείας όταν ήταν, τι περίμενε για να κάνει τη δουλειά του? Να τον εκβιάζουν στα social media ή να τον παίρνουν τηλέφωνο? Εκβιάζει το μέσο δηλαδή? Και μάλιστα, πραγματικά είμαι λίγο εξοργισμένος, διότι είναι τελείως προσβλητικό σε μια εσωκομματική διαμάχη που δεν με αφορά να παρουσιάζει το ένα από τα δύο μέρη ιατρικά δεδομένα, όντας ο ίδιος γιατρός, πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας, και να επικαλείται κάτι που είναι ψευδές και τον προκαλώ. Μάλιστα. Γιατί το έχει γράψει τον προκαλώ. Να πει ποια παρέμβαση ήταν και ποια αίτηση δεν θα έχει εγκριθεί. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης ήταν υπουργός υγείας την περίοδο στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Πολάκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη. Βρίσκεστε έτσι κι αλλιώς σε μια ισοκομματική διαδικασία.